την αφορμή, αγαπητή μου, που ο Κύριος είπε την παραβολή του μεγάλου δείπνου, την έδωσε ένα ακριβώς τραπέζι που του παρέθεσε ένας άρχον φαρισαίος εν ημέρα Σαββάτου. Ο Κύριος στο τραπέζι αυτό πολλά εσημείωσε, αλλά ένα τελευταίο ή το τούτο. Στρέφεται προς τον οικοδεσπότη και του λέγει: όταν πρόκειται να κάνεις τραπέζι, μη καλείς τους φίλους σου και τους αδελφούς σου και τους γείτονές σου, τους πλουσίους, αλλά να καλείς φτωχούς που δεν θα μπορέσουν να σου ανταποδώσουν όπως οι πρώτοι. Αυτούς να καλείς στο τραπέζι και να είσαι σίγουρος ότι στην Ανάσταση των Δικαίων θα βρεις το μισθό σου. Επιλέξει: και μακάριος έσυ ότι ουκ έχουσιν ανταποδούν εσύ, ανταποδοθήσετε γάρση εν τη Αναστάση των Δικαίων. Όταν κάποιος από τους συνανακειμένους ήκουσε αυτόν τον τελευταίο λόγο, ότι θα σου αποδοθεί εις την Ανάσταση των Δικαίων, και προφανώς επειδή οι Φαρισαίοι επίστευαν εις την Ανάσταση των νεκρών, και ασφαλώς το τραπέζι σαν καλεσμένοι άνθρωποι περιοπής, πιθανότατα Φαρισαίοι, αυτός λοιπόν ο κάποιος άνθρωπος πρέπει να ήταν Φαρισαίος ή να εδέχεται την θέση των Φαρισαίων περί της Αναστάσεως των νεκρών. Γι' αυτό ενθουσιασμένος ότι οι ευσεβείς θα δεχθούν, οι δίκαιοι θα δεχθούν κάθε έπαινον και κάθε αμοιβή, ή καλύτερα θα καθίσουν σε αυτό το τραπέζι της Βασιλείας του Θεού κατά την Ανάσταση των νεκρών, πιστεύοντας ότι θα αναστηθούν οι νεκροί και θα τρώγουν και θα πίνουν πάλι εδώ στη γη, όπως ακριβώς διδάσκουν οι χιλιαστέ, ότι θα αναστηθούν οι δίκαιοι και θα έχουν όλα τα αγαθά στη διάθεσή τους. Με αυτήν την θέση και με αυτήν την πεποίθηση, γιατί αυτό πίστευαν οι Φαρισαίοι, φυσικά έχοντες πολύ εσφαλμένη αντίληψη περί της αιωνίου ζωής, λέγει αυτός άνθρωπος: μακάριος ως φάγεται άρτον εν τη Βασιλεία του Θεού. Ευτυχισμένος, λέγει, εκείνος ο οποίος θα φάγει άριστον γεύμα, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά ο Κύριος τον διορθώνει. Του διορθώνει αυτήν την εσφαλμένη αντίληψη ότι η Βασιλεία του Θεού είναι βρώσεις και πόσεις. Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι η Βασιλεία του Θεού ουκ έστι βρώσεις και πόσεις. Δεν είναι να φάμε και να πιούμε. Και φυσικά και δια την πληρότητα της φανερώσεως της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή μετά την Ανάσταση των νεκρών, αλλά και προ, διότι η Βασιλεία του Θεού ήδη υπάρχει και είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι εδώ κατά τον παρόντα αιώνα που ήδη υπάρχει η Βασιλεία του Θεού, ότι η Βασιλεία του Θεού είναι βρώσεις και πόσεις, δηλαδή ότι έχει υλιστική διάσταση η Βασιλεία του Θεού, που σκοπόν έχει να μας κάνει να τρώμε πλουσιοπαρόχως και να ευτυχούμε υλικώς. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος είπε την παραβολή του μεγάλου δείπνου, για να δείξει ακριβώς ποια είναι η σωστή θέση της Βασιλείας του Θεού και εδώ στην παρούσα ζωή και μετά την Ανάσταση των νεκρών, και ποιος ακριβώς θα τύχει της Βασιλείας του Θεού, του τραπεζιού, του μεγάλου δείπνου της Βασιλείας του Θεού. Βέβαια,
μια ανάλυση είναι πάρα πολύ μεγάλη για αυτή την παραβολή, θα ήθελα να μείνω μόνο σε 2-3 σημεία της παραβολής. Ένα σημείο είναι ότι κάποιος λέγει άνθρωπος επίησε δείπνον μέγα, λέει ο Κύριος. Κάποιος άνθρωπος έκανε ένα μεγάλο τραπέζι. Τώρα γιατί λέγεται δείπνον? Επειδή στους Εβραίους υπήρχε η συνήθεια, επειδή όλη την ημέρα ήσαν σκορπισμένοι στις δουλειές τους και στα χωράφια τους, το βράδυ συνεκεντρούντο στο σπίτι τους, καλούσαν τους φίλους των και είχαν όλη την άνεση να απλωθούν τόσο στο φαγοπότι όσο και στη συζήτηση το βράδυ. Γι' αυτό αναφέρεται ότι το δείπνον. Δείπνον θα πει βραδινό τραπέζι. Βέβαια, εφόσον ο Κύριος, παίρνοντας την πραγματική εικόνα της ζωής των Εβραίων, για μας το δείπνον της Βασιλείας, επειδή είναι το βραδινό τραπέζι, είναι το τραπέζι του τέλους της ημέρας της ζωής μας. Όταν θα τελειώσει πια η ζωή μας, εκεί θα παρατεθεί το δείπνον. Δηλαδή το τραπέζι που είναι η τελευταία πράξη της ημέρας. Της ημέρας της ζωής μας. Ποιο είναι αυτό το δείπνο, το μέγα? Είναι ο ίδιος ο Χριστός, αγαπητοί μου. Αυτός είναι εκείνος που λέμε στη Θεία Λειτουργία ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Είναι εκείνος ο οποίος προσφέρει, προσφέρεται και προσδέχεται και μοιράζεται. Είναι ο θήτης, είναι το θύμα, είναι ο προσδεχόμενος το θύμα, είναι ο μοιραζόμενος τους πιστούς ως θύμα, ως σφάγιο. Έτσι αυτός ο ίδιος ο Χριστός είναι το δείπνο. Αλλά είναι δείπνο μέγα. Ναι, γιατί έστρωσε ο Θεός μεγάλο δείπνο επάνω στη γη. Είναι μεγάλος ο παρατιθέμενος. Είναι μεγάλος ο παραθέτων. Είναι μεγάλα τα παρατιθέμενα. Είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός, όπως σας είπα προηγουμένως. Αλλά είναι ένα τραπέζι παγκόσμιο. Ένα τραπέζι που είναι απλωμένο σε όλη τη γη. Και ένα τραπέζι που είναι απλωμένο σε όλους τους αιώνες. Γι' αυτό το δείπνο της Βασιλείας είναι μέγα. Και όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, στέλνει τον δούλο του άνθρωπος αυτός για να πει εις τους καλεσμένους ότι όλα είναι έτοιμα. Έτοιμα πάντα. Όλα, λέγει, είναι έτοιμα. Ποια είναι έτοιμα? Τι είναι εκείνα τα έτοιμα τα όλα? Λέγει ο Άγιος Κύριλλος η Αλεξανδρίας: «Ητίμασε γάρ της επιγής ο Θεός και πατήρ εν Χριστώ τα δι' αυτού το κόσμο δεδορημένα αγαθά αμαρτιών απόθεσιν, πνεύματος Αγίου μέθεξιν, υιοθεσίας λαμπρότητα, βασιλείαν ουρανών. Επιτάφτα κέκλικεν ο Χριστός δια των ευαγγελικών θεσπισμάτων». Ποια είναι λοιπόν εκείνα τα οποία ετοίμασε? Είναι η απόθεση των αμαρτιών. Πια δεν θα μπορούμε να λέμε ότι μας βαραίνει η αμαρτία, η φοβερή αμαρτία που έκανε τον άνθρωπο να σκύβει το κεφάλι πάνω στη γη. Έρχεται πλέον εκείνος που θα λύσει την αμαρτία και θα λύσει και τα έργα του διαβόλου και θα αποτεθεί η αμαρτία εις την άκρη και θα δώσει άφεση και συγχώρεση εις εκείνους οι οποίοι
σε οποιαδήποτε κατάσταση αμαρτωλότητος και αν βρίσκονται. Από την αμαρτία του Αδάμ που τη φέρουμε όλοι έως τα προσωπικά μας αμαρτήματα. Ακόμη ήρθε να μας φέρει την μέθεξη του Αγίου Πνεύματος. Ω αλήθεια, η μέθεξη του Αγίου Πνεύματος, μέθεξη θα πει μετοχή, δηλαδή να μετέχω εις το Άγιο Πνεύμα, να είμαι κάτοχος, μέτοχος του Αγίου Πνεύματος. Αν έπρεπε να υπούμε ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι παμέγιστον, είναι αυτό, η μετοχή μας εις το Άγιο Πνεύμα, το να γίνομαι πνευματοφόροι άνθρωποι. Διότι το Πνεύμα του Θεού προ Χριστού δεν ανεπάβετο εις τους ανθρώπους. Και αν σε κάποιους δικαίους ανεπάβετο, όπως ήταν ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ, οι προφήτες που σήμερα γιορτάζουμε, τους προπάτορες του Κυρίου, εκείνοι οι οποίοι υπήρξαν πρώτου νόμου, δηλαδή πρώτου Μωυσέως, και εκείνοι που υπήρξαν κατά τον νόμον, δηλαδή μετά τον νόμον, από τον Μωυσή και μετά, όλοι αυτοί βεβαίως εδέχονται το Πνεύμα το Άγιον, αλλά λίγο. Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, η παροχή του Αγίου Πνεύματος κατά μίαν έκχυσιν πλουσιοπάροχον ανεμένετο δια την ημέρα της Πεντηκοστής, σαν ένα δώρο από εκείνα που έστρωσε στο τραπέζι του ο μεγάλος Κύριος του δείπνου, ο ίδιος ο Χριστός. Αυτή λοιπόν η μετοχή στο Άγιο Πνεύμα κάνει τον άνθρωπο πνευματοφόρον. Αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού σε αυτόν και έτσι μπορεί να απολαμβάνει ήδη από την παρούσα ζωή τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Ακόμη από τα παρατηθέμενα, εκείνα που ήσαν έτοιμα εις την τράπεζα, είναι η λαμπρότητα της υιοθεσίας. Δεν είμεθα πλέον παιδιά του Θεού τότε, διότι αποποιηθήκαμε τον Θεό ως πατέρα και δεχθήκαμε τον διάβολο ως πατέρα. Εσείς, λέγει ο Κύριος στους Εβραίους, έχετε τον διάβολο πατέρα σας και αυτού τα θελήματα ακούτε. Εάν για τους Ιουδαίους είπε ότι έχουν το διάβολο πατέρα, για τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρας, τι θα έπρεπε να πει? Πόσο περισσότερο είχαν το διάβολο πατέρα. Αφήσαμε τον πατέρα μας και πήγαμε να υιοθετηθούμε εις αλότριον πατέρα, κακοποιών πατέρα, το διάβολο. Τώρα γίνεται απελευθέρωσης και απόδοσης της αληθούς πατρότητος σε εμάς. Γινόμαστε αληθινά παιδιά του Θεού. Λαμπρή υιοθεσία δεχόμεθα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Και τέλος, βασιλείαν ουρανών. Και μας παρατίθεται ακόμα και η βασιλεία των ουρανών. Αυτά είναι τα ετοιμασμένα. Αυτά είναι εκείνα τα οποία παρατίθενται εις την τράπεζα. Αυτό είναι το δείπνο της βασιλείας του Θεού. Αλλά ας προσέξουμε. Λέγει, όταν ήλθε η ώρα, λέγει, έστειλε τον δούλο του να καλέσει τους καλεσμένους και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου. Α, ώστε λοιπόν υπήρχε κάποια ώρα που έπρεπε να κληθούν. Δεν ήταν κάτι που ο καθένας μπορούσε να πάει όποτε θέλει ή να είχαν ετοιμαστεί αυτά οποτεδήποτε. Υπήρχε κάποια ώρα, υπήρχε κάποιος χρόνος. Ναι λοιπόν, αγαπητοί μου, το πρώτο στοιχείο της ώρας της ετοιμασίας του δείπνου είναι αυτή η ενανθρώπισης. Όπως όταν μας καλέσουν σε ένα τραπέζι, το οποίο έχει όχι απλώς πλούσια παρατηθέμενα, αλλά και πολύ τιμή και δόξα, γιατί κληθήκαμε από πρόσωπο σπουδαίο, και αυτό θα ακτινοβολήσει σε εμάς, θα δώσει σε εμάς τιμή και δόξα,
και περιμένουμε την ώρα πότε θα έρθει εκείνη η ώρα που θα μετέχουμε στο τραπέζι αυτό. Η ανθρωπότητα επερίμενε το δείπνο της βασιλείας και αυτός προσδοκία εθνών, και αυτός είναι η προσδοκία, η ευχάριστος αναμονή των εθνών, ώστε το τραπέζι ετοιμάστηκε με την ενανθρώπιση. Ήταν η ώρα της ενανθρωπίσεως. Γι' αυτό γιορτάζουμε τόσο λαμπρά τα Χριστούγεννα, γιατί είναι το θεμέλιο, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, το θεμέλιο της σωτηρίας μας. Βεβαίως το Πάσχα είναι μέγα και ο Σταυρός μέγα, αλλά όμως το θεμέλιο όλης της οικοδομής της σωτηρίας μας, ο ίδιος ο Ιερός Χρυσόστομος το λέγει, είναι τα Χριστούγεννα. Διότι εάν δεν είχαμε την ενανθρώπιση, πώς θα είχαμε τον Σταυρόν και τη λύση των αμαρτιών μας εκεί? Πώς, αν δεν είχαμε τα Χριστούγεννα, πώς θα είχαμε την Ανάσταση, εάν ο Χριστός δεν, ο Υιός του Θεού δεν ενυνθρώπιζε για να έχουμε την Ανάσταση τη δική μας? Ώστε λοιπόν η ώρα του δείπνου είναι η ενανθρώπιση. Ήλθε η ώρα. Θυμηθείτε τους αγγέλους όταν ήρθαν να μιμήσουν αυτήν την ώρα. Είναι η πιο σημαδιακιά, είναι η πιο μεγάλη ώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Για τους Εβραίους ήλθε η ώρα, η ώρα που όταν ο Χριστός κηρύσει τη Βασιλεία του Θεού, μετανοείται «Ίγγι και γάρι Βασιλεία των Ουρανών». Ίγγικε, πλησίασε, είναι πολύ κοντά, είναι τόσο κοντά, την έχετε μπροστά σας. Και λέγει ίγγικε, γιατί συνδέει ο Κύριος το κήρυγμά του με το κήρυγμα του Ιωάννου. Το κήρυγμα του Ιωάννου ήταν, μετανοείται, ίγγικε γάρι Βασιλεία των Ουρανών, και ο Κύριος αρχίζει, μετανοείται, ίγγικε γάρι Βασιλεία των Ουρανών, για να δοθεί η εικόνα ότι το κήρυγμα του Ιωάννου ήταν προειδοποιητικό αλλά και προοδευτικό, άνοιγε το δρόμο για το κήρυγμα του Χριστού και όχι για κάποιο άλλο πρόσωπο, για το Χριστό. Ο Χριστός ξεκινάει με αυτό, αλλά προχωρώντας δεν λέγει πια «Ήγγηκε η Βασιλεία των Ουρανών», θα πει λίγο αργότερα «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημώνες την». Ήταν απ' έξω σας, τώρα είναι μπροστά σας, είναι μέσα σας. Η Βασιλεία του Θεού. Ήρθε η Βασιλεία του Θεού σε εσάς. Ήρθε. Για τους Εβραίους αυτή το η ώρα, η μεγάλη ώρα. Το κάλεσμα του Χριστού που κάνει στο λαό του Θεού. Αλλά άφησαν την ώρα αυτή να πάει χαμένη. Δεν την αξιοποίησαν οι Εβραίοι. Φοβερό λάθος μέσα στην ιστορία. Το πιο τραγικό λάθος του Ισραήλ. Άφησαν την ώρα αυτή, την επισκοπή του Θεού, την επίσκεψη του Θεού, την άφησαν να πάει χαμένη. Και όχι απλώς την άφησαν να πάει χαμένη, αλλά και στράφησαν εναντίον αυτού του ιδίου, του ενανθρωπίσαντος Υιού. Ήρθε η ώρα όμως και του εθνικού κόσμου. Εμείς οι Έλληνες ανήκουμε στον εθνικό κόσμο, στους ειδωλολάτρες. Και η ώρα αυτή ήρθε. Και κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο μετά την Ανάσταση του Χριστού, όταν ο Κύριος είπε στους μαθητάς του, «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη έως εσχάτου της γης. Όλα τα έθνη κάνετε τα μαθητάς του Ευαγγελίου μου, να μαθητεύσουν στο Ευαγγέλιό μου. Είναι η ώρα των εθνών». Τα έθνη εδέχθησαν αυτήν την μαθητεία του Ευαγγελίου, ευτυχώς. Αλλά αγαπητοί μου, το δείπνο που στρώνεται δεν στρώθηκε κάποια στιγμή και ξεστρώθηκε μετά. Το δείπνο διαρκώς στρώνεται, διαρκώς καλούνται οι πιστοί μέσα στους αιώνες, και είναι η ώρα για τον κάθε άνθρωπο.
μέσα στην ιστορία, μέσα στους αιώνες, η ώρα για τον κάθε άνθρωπο. Πολλές φορές λέμε, για αυτόν τον άνθρωπο ακόμα δεν ήρθε η κλίση, ή ακόμη δεν απεδέχθη την κλίση. Έτσι το Ευαγγέλιο προσφέρεται, η Βασιλεία προσφέρεται για τον κάθε πιστό. Υπάρχουν πιστοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποδέχονται. Μόλις ακούσουν το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού, αμέσως το αποδέχονται. Και αυτούς η ώρα ήλθε και την αξιοποιούν. Για κάποιους άλλους δεν γίνεται η αξιοποίηση. Και επειδή ο Θεός αγαπά, λέγει πάλι ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, μια φορά μόνο να μας καλούσε, μόνο μια φορά, μόνο το βάπτισμα να ήταν για να σωθούμε, χωρίς τη μετάνοια και την εξομολόγηση, πάλι θα ήταν φιλάνθρωπος ο Θεός. Αλλά ξέρει ότι είμαι θα αδύνατη και βάζει πλάι στο βάπτισμα, βάζει και τη μετάνοια, το μυστήριο της μετανοίας, της εξομολογήσεως. Γιατί θα πέσουμε πάλι, όχι τότε στην οσφήν του Αδάμ ευρισκόμενοι, αλλά και στο προσωπικό μας βάπτισμα. Θα πέσουμε πάλι. Και ο φιλάνθρωπος Θεός κάνει διαρκώς παραχωρήσεις. Και τι κάνει? Όταν το τραπέζι γεμίζει αρκετά, λέγει ο δούλος, Κύριε, ακόμη υπάρχει τόπος. Τρέξε, πήγαινε, φέρε κι άλλους να γεμίσει το σπίτι μου. Αυτό το πράγμα, αν το δούμε όχι μόνο ποσοτικά, αλλά το δούμε και τροπικά, δηλαδή όχι να γεμίσει το δίπλο της Βασιλείας με ψυχές, αλλά τροπικά, με το να έχουμε επανειλημμένες κλίσεις στους ανθρώπους, τότε θα λέγαμε ιδού η φιλανθρωπία του Θεού. Σε κάλεσε και είπες όχι. Ξανάρχεται πάλι και σε καλεί και πάλι λέγεις όχι. Μόνο πρόσεξε. 5 φορές, 10 φορές, 100 φορές. Κάποια φορά για σένα θα κλείσει η πόρτα της Βασιλείας. Και αυτό το κλείσιμο της πόρτας της Βασιλείας που μας περιγράφεται στην παραβολή των 10 παρθένων είναι όταν θα έρθει ο θάνατος. Βέβαια, θα μου πείτε, και εκείνη τη στιγμή μπορώ να μετανοήσω. Δεν ξέρω βέβαια τι είδους μετάνοια μπορεί να είναι εκείνη που θα είναι προς το τέλος της ζωής μου, ίσως λίγα λεπτά πριν πεθάνω, όταν κατ' επανάληψη αρνήθηκα αυτό το κάλεσμα να το αποδεχθώ. Απλούστατα, γιατί έχω σκληρύνει. Και το να μαλακώσει η καρδιά μου απαιτεί χρόνο. Και αυτός ο χρόνος είναι ο χρόνος της ζωής, που θα ποτιστεί με τη χάρη των μυστηρίων του Θεού. Τέλος, είναι η ώρα του χριστιανισμού. Η ώρα που είναι έτοιμα όλα, είναι η ώρα του χριστιανισμού. Εμείς οι άνθρωποι, οι κουτόμυαλοι, οι κοντόφθαλμοι άνθρωποι, εμείς που θέλουμε να τα βλέπουμε μόνο με τη λογική μας και να τα μετράμε με τη μεζούρα της ωφελημιστικότητος, λέμε, ο χριστιανισμός πάλιωσε, ο χριστιανισμός πια δεν έχει αξία, χρεοκόπησε, καινούργιες ιδέες πρέπει να βρούμε, νέα συστήματα φιλοσοφικά ή κοινωνιστικά για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Ο χριστιανισμός δεν πάλιωσε. Εμείς παλιώσαμε. Και η σκέψη δική μας εσκούριασε. Όχι ο χριστιανισμός. Λέμε ότι εσκούριασε ο χριστιανισμός. Εμείς σκουριάσαμε. Εμείς γίναμε δύσχριστοι. Εμείς είμαστε εκείνοι που νομίζουμε ότι δεν έχει πια το λόγο ο χριστιανισμός. Η ώρα του χριστιανισμού, βεβαίως, ιστορικά, υπήρξε κάποια στιγμή. Ήταν αυτή που έγινε πριν 2000 χρόνια, με την ενανθρώπιση. Μα η ενανθρώπιση συνεχίζεται. Η ενανθρώπιση μέσα στην ιστορία είναι πάντοτε η ίδια. Είναι ο Χριστός ο παρατηνόμενος μέσα εις τους αιώνας.
Ο χριστιανισμός λοιπόν έχει σε κάθε εποχή την ώρα του. Είναι για κάθε εποχή η ώρα του χριστιανισμού. Δεν έχουμε παρά να το κατανοήσουμε αυτό, να το καταλάβουμε αυτό και να στραφούμε πίσω εις τον χριστιανισμό και να πούμε ιδού η ώρα του χριστιανισμού για μένα. Αν μου πείτε, αυτά που λέγω τώρα είναι ένα αδύναμο κήρυγμα, ένα αδύναμο κήρυγμα σε μερικούς ανθρώπους που τι θα κάνουν αυτοί μέσα σε ένα κόσμο που παλεύει όπως παλεύει. Βεβαίως, δεν διευθύνομαι εμείς την Εκκλησία του Χριστού. Τη διευθύνει το Πνεύμα του Θεού, τη διευθύνει ο Χριστός ο ίδιος. Αλλά θα σας έλεγα το εξής. Και τι θα πιστεύαμε, ότι θα έπρεπε λέγοντας αυτά που λέμε, αυτά να βρουν απήχηση σε μεγάλες μάζες? Ω αγαπητοί μου, είδατε πως τελειώνει η παραβολή? Πολλοί είναι οι κλητοί, αλλά ολίγοι οι εκλεκτοί. Τι σημαίνει αυτό? Ήδη ο Κύριος το προδιέγραψε. Σημαίνει, αν ο κάθε πιστός, εσείς οι παρόντες, νιώσει ο καθένας ότι η ώρα του χριστιανισμού είναι τώρα, ότι τώρα ο χριστιανισμός έχει να μου πει πολλά, έχει πάρα πολλά, όταν πάρω το Ευαγγέλιο και δω την επικαιρότητα του χριστιανισμού, αυτή την επικαιρότητα, την σπαρταριστή, ζωντανή επικαιρότητά του, τότε για μένα είναι η ώρα του χριστιανισμού. Είναι η ώρα η δική μου. Είναι η ώρα που εισέρχομαι εις το δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Ω ναι, εις το μεγάλο δείπνο της Βασιλείας του Θεού.